Μιας και μου εμπιστευτήκαμε το κλείσιμο αυτής της βραδιάς και για όλη την διοργάνωση, θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τα παιδιά για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία και για μας και για αυτούς δύσκολη, αλλά επιμείναν και τα καταφέρανε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα παιδιά. Πρόσφατα διάβαζα χαλαρά μία συνέντευξη μιας καταξιωμένης Ελληνίδας στιχουργού, όταν σε ένα σημείο ερωτήθηκε για τους νέους καλλιτέχνες. Όταν είσαι νέος καλλιτέχνης και πέφτεις πάνω σε τέτοιες ερωτήσεις, τρέχεις φυσικά με αγωνία στην απάντηση. Μήπως με έχει ακούσει, μήπως με έχει διαβάσει, μήπως αναφέρθηκε σε μένα. Όλα αυτά περνάνε από το μυαλό σου, ακόμα κι αν σε ξέρουν με τα βίας, ξέρω εγώ, δεκάτομα. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν ήταν τόσο ευχάριστα. Διακρίνω, απάντησε η στιχουργός, μία ανοριμότητα, μία ανικανότητα στη νέα γενιά να αντιληφθεί την πραγματικότητα γύρω της. Φυσικά, μην την καλέσετε στο γάμο σας, θα σας πει και του χρόνου. Όπως φαντάζεστε, δυσαρεστήθηκα, έκλεισα τη συνέντευξη, έκλεισα τα πάντα και βγήκα με βαριά καρδιά για μία βόλτα να αναρωτηθώ πόσο άδικη ήταν αυτή η κατηγορία απέναντι σε μία ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών. Και δυστυχώς τέτοιες βόλτες τις κάνω συχνά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουμε μεγαλώσει σε χρόνια αγωνίας, σε χρόνια κρίσης και η αισθητική μας έχει ευτελιστεί, έχει εξαφανιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας και δυστυχώς μας είναι βία διακριτή, πιστεύω εγώ. Την κατοικούμε και τη σχολιάζουμε με το προσωπικό μας κόστος. Οι περισσότεροι από εμάς, για να μπορούμε να γράφουμε τραγούδια, χρειάζεται να δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας, καθώς αν περιμέναμε χρήματα από τη μουσική, θα είχαμε αποστεωθεί πάνω σε κάποιο παγκάκι. Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε δεδομένη κάποια επιτυχία. Το πιο πιθανό είναι να μην μας παίξουν τα ραδιόφωνα, να μην κυκλοφορήσει ο δίσκος μας, να κυκλοφορήσει και να μην τον αγοράσει κανένας, και ίσως να βγάζουμε τα έξοδα των συναυλιών μας. Είμαστε λοιπόν μια γενιά που πρέπει να αμοχθήσει για μια θέση στη ζωή. Και όχι στο δημόσιο. Και η ζωή δεν σου εξασφαλίζει καμία σταθερότητα, καμία σιγουριά, καμία βίλα από όπου θα δίνεις μετά συνεντεύξεις, απαξιώνοντας τους μεταγενέστερους σου καλλιτέχνες. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι η απαξιωτική αυτή συνέντευξη δεν είναι εξαίρεση, αλλά μάλλον ο κανόνας. Ένας κανόνας αμφισβήτησης απέναντι στη σύγχρονη τέχνη και την αξία της. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή. Πού πήγε η μουσική, πού πήγε ο κινηματογράφος, που ίσως ξέραμε, που ίσως μας λένε ότι υπήρχε. Κάτω από τραγούδια των δεκαετιών του 50 έως και 80, θα δείτε σχόλια έτσι, αγανάκτησης που λένε πού πήγε αυτός ο στίχος, πού πήγε αυτή η μουσική. Και υπάρχουν και πιο ακραίες περιπτώσεις που γράφουν από κάτω ιεροσηλεία με κεφαλαία γράμματα. Θαυμαστικά ξεφεύγει κανένα, λένε πώς δεν ντρέπεστε. Θα έπρεπε να απαγορεύεται σε εσάς να πιάνετε τέτοια τραγούδια στο στόμα σας και όλα αυτά τα σχετικά. Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι υπήρχε τότε που δεν υπάρχει σήμερα στη μουσική? Γιατί παρόλο που ζούμε σε χρόνια τόσο πλούσια σε πόνο, τόσο γεμάτα εμπειρίες, τόσες πολλές δυσκολίες, βλέπουμε να αναδύεται ο φασισμός, να ισχυροποιείται ο διχασμός, γιατί η μουσική παραμένει αμέτωχη? Η απάντηση είναι απλή. Επειδή δεν υπάρχει καλλιτεχνικό αίτημα. Υπάρχουν όμως όνειρα, πάρα πολλά. Όλοι μας έχουμε κάνει όνειρα εδώ μέσα, κάποιο μεγάλο όνειρο. Είναι άλλωστε κάτι που μας το προτείνουν. Είναι σαν τα διακοποδάνεια που είχαμε πριν καμιά δεκαετία. Λένε ονειρέψου και ποτέ δεν ξέρεις η ζωή που θα σε βγάλει. Ζήσε το όνειρό σου, πέτα στα όνειρά σου. Κανείς όμως, από όσο έχω ακούσει, δεν λέει με τέτοια θέρμη, αναγνώρισε και ανάλαβε τις ευθύνες σου. Επειδή ξέρετε, οι ευθύνες είναι κάτι κακό. Το έχουμε συνδυάσει με τους μικροτσακωμούς στο σπίτι όταν είχαμε καιρό να πλύνουμε κανένα πιάτο. Όπως λέμε, αυτού κακά, αυτού ευθύνες, κάτι μακριά μας. Οι καλλιτέχνες σήμερα έχουν αποποιηθεί την ευθύνη τους απέναντι στην τέχνη που υπηρετούν. Αρκούνται στο να ζουν το όνειρο. Θα δείτε κιόλας ότι αποφεύγουν να αναφέρουν ένας τον άλλον ως πνευματικό άνθρωπο. Λένε τους στίχους στιχάκια και τα τραγούδια τραγουδάκια. Οι ερμηνευτές έχουν γίνει κι αυτοί τραγουδιστές. Ποια η διαφορά τους,
Με λίγα λόγια, ερμηνευτής είναι αυτός ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να υπηρετήσει την τέχνη του, ερμηνεύοντας το στίχο και τη μουσική με σεβασμό. Και αυτός είναι ένας ρόλος πολύ σπουδαίος, που τιμάει τόσο τον δημιουργό, όσο και τον ερμηνευτή. Από την άλλη, ο τραγουδιστής είναι αυτός ο άνθρωπος που άλλαξε και φέτος σύντροφο. Το ξέρουμε, το βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι μικρά brand names, επιχειρήσεις, ουσιαστικά, χωρίς καλλιτεχνικό αίτημα, χωρίς πολιτιστική υπόσταση, χωρίς όραμα. Οι δημιουργοί που πλαισιώνουν αυτούς τους τραγουδιστές έχουν και αυτοί παρόμοιες προτεραιότητες, χρήματα, δόξα και όλα τα σχετικά. Πριν λίγες δεκαετίες, ένας νέος ερμηνευτής, μια νέα ερμηνεύτρια, οραματιζόταν μια καλλιτεχνική πορεία και όχι καλλιτεχνική καριέρα, όπου θα είχε την τιμή και τη χαρά να ερμηνεύσει σπουδαία τραγούδια, τραγούδια που θα συνόδευαν επαναστάσεις, που θα σημάδευαν γενιές, που προσπαθούσαν για την αλλαγή. Και όλα αυτά σε χρόνια που η αλλαγή τιμωρούνταν τουλάχιστον με εξορία. Παρ' όλα αυτά το κυνηγούσαν. Με πείσμα, με όνειρο, όχι με όνειρο, διαγράψτε το. Με πείσμα, απέναντι στο καλλιτεχνικό τους αίτημα, απέναντι στα πολιτικά τους αιτήματα. Και μέσα σε όλο αυτό δεν θέλω να πω ότι χωρίς καλλιτεχνικό αίτημα είμαστε σε μια εποχή που πρέπει απαραίτητα να φέρει την Επανάσταση για να ξαναγράψει τέτοια τραγούδια. Απλώς θέλω να αναφερθώ σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, τον πυρήνα των πνευματικών ανθρώπων, που ακόμα και σήμερα διδασκόμαστε στα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ήταν ακριβώς αυτό. Άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ότι τους έχουμε πάρει και τους έχουμε βάλει κάπου πολύ μακριά μας, κάπου ψηλά, και τους κοιτάμε με δέος, σαν κάτι πολύ, πολύ άφταστο. Και όλα αυτά γιατί? Για να μην αναμετρηθούμε με αυτούς. Να μην αναμετρηθούμε με την πραγματικότητα. Με το ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε οι ήρωες του σήμερα. Οι ήρωες του εδώ και τώρα. Οι περισσότεροι νέοι που ονειρεύονται να τραγουδήσουν, να γράψουν, να συνθέσουν, δεν ενδιαφέρονται τόσο για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συμβούν όλα αυτά. Τους ενδιαφέρει απλώς να αναδειχθούν. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν τόσα talent shows. Δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να πάνε σε αυτά και δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν. Επειδή πίσω από κάθε έτσι αθώο τηλεθεατή βρίσκεται ένας μικρός ονειροπόλος που βλέπει την οθόνη και σκέφτεται, αχ, και να ήμουν εγώ πάνω σε αυτή τη σκηνή. Και να γυρνούσαν οι κριτές ο ένας μετά τον άλλον και να έκανα χαμό και την επόμενη μέρα να μου έπαιρνε συνέντευξη εκεί με νεγάκι. Αυτό είναι ένα όνειρο και είναι θεμητό, αλλά δεν αρκεί. Το να ονειρεύεσαι να βρεθείς πάνω στη σκηνή του TEDx ως ομιλητής δεν θα είναι ποτέ πιο σημαντικό από το να διαλέξεις τι θα πεις όταν θα βρεθείς εκεί. Το να ονειρεύεσαι να γίνεις τραγουδιστής δίπλα στα μεγάλα ονόματα, με φανταχτερά φορέματα και ωραία μαλλιά, δεν θα είναι ποτέ αυτό που θα σου υποδείξει ποιος τραγουδιστής, ποιος ερμηνευτής είσαι εσύ. Και αντίστοιχα, τον ονειρεύεσαι το μεγαλύτερο σου έρωτα, δεν θα σε αφήσει να τον ζήσεις. Επειδή τα όνειρα δεν ονειρεύονται ζωή. Ονειρεύονται απλώς τον εαυτό τους. Έχουν αυτό το μεγάλο μειονέκτημα να μην λαμβάνουν υπόψη τους κανέναν. Ούτε καν αυτόν που τον ονειρεύεται. Και αυτό το ξέρω επειδή όποτε ονειρεύτηκα πως θα ήθελα να γίνω ο Σούπερμαν, δεν χτύπησε ποτέ δυνατά η καρδιά μου. Χτύπησε όμως δυνατά κάθε φορά που διεκδίκησα τα δικαιώματά μου, κάθε φορά που ύψωσα ανάστημα, κάθε φορά που υπέδειξα το προφανές. Χτύπησε δυνατά όταν είπα για πρώτη φορά στον άνθρωπό μου «Σ' αγαπώ» και όταν έγραφα τους στίχους που ζητούσαν την αποδοχή των γονιών μου. Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά όταν παίρνουμε ρίσκα, όταν βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας, όταν προσπαθούμε για κάτι πέρα από εμάς. Τα μεγαλύτερα αιτήματα όμως της γενιάς μας έχουν βρεθεί σε δεύτερη μοίρα. Σκεφτείτε κι εσείς ποια είναι τα αιτήματα της ζωής που ζούμε. Ο έρωτας, για παράδειγμα, πόσο έχει απαξιωθεί. Τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Πόσοι ντρέπονται να πούνε «Σ' αγαπώ και σε ερωτεύτηκα». Πόσοι φοβούνται το για πάντα. Αλλά αφήστε αυτά τα νερόβραστα. Κάτι πιο απλό. Πόσοι από εσάς φοβούνται να μιλήσουν στο διπλανό τους. Και δεν λέω για αυτούς που ήρθαν με τους φίλους τους, λέω για τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι νέοι σήμερα, οι μόνες φορές που έχουν φλερτάρει, είναι μέσα από τις ειδικές εφαρμογές έβρεσης περιστασιακού σεξ. Οι φίλοι μου, όταν μου λένε «γνώρισα μια κοπέλα, ένα αγόρι» και τους ρωτάω πώς πάει, μου λένε «εντάξει, κούλαρε,
χαλάρωσε, μην πας τόσο μπροστά, θα δούμε. Χαλαρά. Είπα και την προηγούμενη φορά μεγάλα λόγια, μην τα ξαναπώ και βρεθούμε πάλι σε κακές καταστάσεις. Και ειλικρινά, ως στιχουργός, αναρωτιέμαι, τι ερωτικό τραγούδι γράφεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Τι ερωτικό τραγούδι γράφεις χωρίς να φανείς γελίος και άσχετος? Τα περισσότερα τραγούδια που κάνουν σήμερα επιτυχία είναι τραγούδια για χωρισμό, για ανολοκλήρωτους έρωτες πρωτίστως, και από την άλλη πλευρά είναι τα τραγούδια για απίστευτα γλέντια και χορούς μέχρι τελικής πτώσης. Και όλα αυτά επειδή φοβόμαστε να μιλήσουμε στο διπλανό μας. Ποιο είναι το κοινωνικό αίτημα αυτής της κοινωνίας και ποιο το καλλιτεχνικό αίτημα των καλλιτεχνών της και των ακροατών της? Έχουμε βρεθεί σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, κλεισμένοι στις ατομικές μας μοναξιές και τα ατομικά μας όνειρα μέσα στο μυαλό μας και τις σκέψεις μας. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι βγαίνουν μετά και γράφουν τραγούδια, απλώς για να τα γράψουν. Τραγουδάνε απλώς για να τραγουδήσουν, για να βγάλουν δίσκο, για να υπάρξουν στο χώρο. Και αν κάποιος πάει να κάνει κάτι διαφορετικά, τότε δέχεται τα πειρά της δισκογραφίας, της δημοσιογραφίας και του χώρου. Εμένα πρόσφατα μου είπαν, ο χώρος λέει πως είσαι κακό παιδί. Αυτό το παιχνίδι με το χώρο και το κακό παιδί δεν είναι μόνο μέσα στη μουσική, το έχουμε ζήσει όλοι μας. Έχει πολύ πλάκα κιόλας. Στην αρχή όλοι σε λένε καλό παιδί. Το έχουμε δει και από την οικογένειά μας. Αυτό δεν είναι τόσο για να επιβραβευτεί κάποια πράξη. Είναι περισσότερο για να φοβηθείς εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι πια αυτό το καλό παιδί. Είναι σαν να σου δίνουν κάτι για να σε απειλήσουν στην πορεία με την απώλειά του. Και αυτό δεν είναι μόνο σε χώρο της μουσικής, κάθε χώρο. Εάν δουν ότι αντιδράς, είσαι απειλή. Τη λέει και Παύλα. Αν η δισκογραφία όμως χρειάζεται άβουλους και ακίνδυνους ανθρώπους, αν θέλει το στιχουρό και το συνθέτη υποταχμένους, αν θέλει τον ερμηνευτή σαν φανταχτερό περιτύλιγμα, τότε ας είμαστε τα κακά παιδιά της δισκογραφίας. Και αν κάποιος θέλει ακόμα να είναι το καλό παιδί της δισκογραφίας, τότε συγγνώμη, αλλά δεν χρειαζόμαστε άλλους, έχουμε γεμίσει. Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με όραμα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με πείσμα. Και σε αντίθεση με τη συνέντευξη της στιχουργού που ανέφερα πριν, που ήταν τόσο ισοπεδωτική, βλέπω τέτοιους ανθρώπους. Τους είδα σε αυτή τη διοργάνωση, τους βλέπω στο κοινό. Ανθρώπους με σπίθα στο μάτι. Σε εσάς απευθύνομαι από τον πρώτο μου στίχο έως και τώρα. Η δισκογραφία σας χρειάζεται, αλλά σας χρειάζεται και η ζωή. Γιατί για να επιστρέψει η ποίηση στα τραγούδια μας, πρέπει να επιστρέψει πρώτα πίσω στη ζωή μας. Όταν γίνει η ποίηση αίτημα της κοινωνίας μας, θα γίνει και τραγούδι της. Ας βγάλουμε ψεύτες όσους δεν το πιστεύουν. Σας ευχαριστώ.